Γεια σας αγαπημένα μου και καλώς ήρθατε στο φτιάξτο μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Θα ήθελα πάρα πολύ να μοιραστώ μαζί σας τις οδηγίες για το πώς θα πλέξουμε ένα πάρα πολύ όμορφο κασκόλ, το οποίο θα έχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δομή, αλλά πάντα δούμε όλα αναλυτικά, οπότε καλή διασκέδαση. Και αυτό είναι το κουβάρι που θα χρησιμοποιήσουμε. Ένα κουβάρι χρησιμοποιούμε για το κασκόλ αυτό, 50 γραμμάρια 85 μέτρα, 50% μαλλί προβάτου και 40% πόλυακρυλικό για βελονάκι νούμερο 6 με 7 και εγώ χρησιμοποιώ βελονάκι νούμερο 7. Λοιπόν, για να δούμε και το χρώμα του κουβαριού, το οποίο είναι το νούμερο 7, αλλά ας μην μιλάμε με νούμερα μονάχα, να το δούμε κιόλας ποιο είναι το νούμερο 7. Το νούμερο 7 περιλαμβάνει ασπρόμαυρους τόνους και γκρι εννοείται. Και είναι ένα χρώμα που ταιριάζει γενικότερα με πάρα πολλές μας εμφανίσεις. Βγάζω νήμα από τη μέση του κουβαριού μου, να βρω την άκρη μου και να ξεκινήσω και το πλέξιμο. Το πρώτο χρώμα που θα μας ξεκινήσει το πλεκτό είναι το άσπρο. Ετοιμάζομαι και εγώ εδώ πέρα και θα κάνουμε τον αρχικό μας κόμπο και ένα γαϊτανάκι με πολλαπλάσια του 3. 15 λυσίδες θα ρίξουμε συνολικά, οπότε πάμε να συμμετρήσουμε μαζί. Πάμε να κάνουμε και την 2, τρίτη. Οπότε ναι, όπως είπαμε, κάνουμε πολλαπλάσια του 3, να φτάσουμε στο 15. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 και νούμερο 15. Θα κάνω 2 πλέον αλυσίδες για το ύψος και τώρα είμαι έτοιμη να ξεκινήσω το πλέξιμο, όπου θα τοποθετήσω το βελονάκι μου στον 15ο πόντο, εδώ δηλαδή στην ουσία, και όπως είπαμε έχουμε πλέξει 15 αλυσίδες συν 2 πολλαπλάσια του 3 συν 2 στην ουσία. Αφήνω δηλαδή τις 2 πρώτες αλυσίδες που έπλεξα τώρα στο τέλος για να μεταβώ στον 15ο πόντο και να πλέξω ένα άριχτο, 2 αλυσίδες. Μετά αφήνουμε έναν πόντο και μεταβαίνουμε στον επόμενο και πλέκουμε άριχτο. Φαίνεται ότι έχουμε κάνει ένα κενό αφού έχουμε αφήσει τον ένα μας πόντο. Στον διπλανό πόντο θα μεταβώ κατευθείαν πλέκοντας ένα επιπλέον άριχτο και 2 αλυσίδες για το ύψος. Μετά αφήνουμε έναν πόντο και πλέκουμε άριχτο. Άλλο ακόμα άριχτο στον διπλανό πόντο. 2 αλυσίδες. Μετά αφήνουμε έναν πόντο και πλέκουμε άριχτο και ένα ακόμα άριχτο στο διπλανό πόντο, 2 αλυσίδες, αφήνουμε έναν πόντο, μένουμε στον επόμενο για να πλέξουμε άριχτο. Πώς φαίνεται έως εδώ, αρχίζει και παίρνει μια μορφή, έχει και τα μικρά του τα κενά ανάμεσα. Πολύ ωραία θα φαίνονται όταν θα έχει ολοκληρωθεί και το κασκόλ μας. Είμαι στο σημείο που κάνω 2 αλυσίδες, αφήνω έναν πόντο και κάνω ένα άριχτο και έτσι λοιπόν η σειρά μου αυτή ολοκληρώνεται, είναι έτοιμη, πάρα πολύ εύκολη και πάμε να δούμε την δεύτερη σειρά πώς θα δημιουργηθεί και πώς θα αναδειχθεί κιόλας. Κάνουμε μία αλυσίδα, γυρίζουμε και τώρα πάμε να τοποθετήσουμε το βελονάκι μας στα κενά που δημιουργήσαμε από την προηγούμενη σειρά και πλέκω άριχτο, 2 αλυσίδες, άριχτο και συνεχίζω να μπαίνω στα κενά που συναντάω, άριχτο, 2 αλυσίδες και άριχτο εδώ στον ίδιο πόντο. Μετά πάμε στο επόμενο κενό και πλέκουμε άριχτο, 2 αλυσίδες και στον ίδιο πόντο ένα ακόμα άριχτο. Στο επόμενο κενό άριχτο, 2 αλυσίδες και άριχτο στον ίδιο πόντο. Και το τελευταίο κυκλάκι μας μένει για να μπούμε μέσα και να πλέξουμε άριχτο, 2 αλυσίδες και άριχτο. Και πάμε εδώ πέρα στο τελείωμα, όπου θα πλέξουμε ένα επιπλέον άριχτάκι και μία αλυσίδα.
για το ύψος για να ξεκινήσουμε την επόμενη σειρά μας. Και τώρα το πράγμα αρχίζει να κυλάει από μόνο του, τελείως αυτόματα και μηχανικά θα έλεγα, ότι γνωρίζουμε το που θα τοποθετήσουμε το βελονάκι μας και τι βήματα θα ακολουθήσουμε. Αλλά πάμε να τα δούμε και να τα πούμε, όπου στο κενό που συναντάμε βάζουμε το βελονάκι μας για να πλέξουμε άριχτο. Δύο αλυσίδες και στον ίδιο πόντο άριχτο. Μετά πάμε σε άριχτο, στο επόμενο κενό που συναντάμε. Έλα, άριχτο, δύο αλυσίδες και ένα άριχτο. Και εδώ είμαι πάλι κοντά στο τέλος για να πλέξω άριχτο και δύο αλυσίδες και άριχτο στον ίδιο πόντο. Και βλέπουμε ότι σαν η δεύτερη σειρά να είναι λευκή και η πρώτη και η τρίτη να είναι γκρι, οπότε έχουμε και αυτή την χρωματική ανάδειξη πέρα από το σχέδιό μας. Μία αλυσίδα για το ύψος έκανα για να ξεκινήσω την επόμενη σειρά και να επαναλάβουμε ότι στα κενά που συναντάμε κατά την σειρά μας, εκεί τοποθετούμε το βελονάκι μας και πλέκουμε άριχτο, δύο αλυσίδες και άριχτο στον ίδιο πόντο. Άριχτο, δύο αλυσίδες και άριχτο. Άριχτο, δύο αλυσίδες και άριχτο. Πάρα πολύ εύκολο το μοτίβο μας, πάρα πολύ γρήγορα, ενδιαφέρον, ό,τι πρέπει για να εξασκηθούμε. Και εδώ στο τέλος φτάνουμε και έχουμε εδώ πέρα το τελικό μας αποτέλεσμα. Το γκρι έχει κάνει την εμφάνισή του, το γκρι σε πιο έντονη απόχρωση. Πάμε να το δούμε λοιπόν πώς θα κυλήσει. Λοιπόν, στο μεταξύ εγώ έχω πλέξει σχεδόν όλο το κουβάρι. Να σας δείξω το σημείο που έχω φτάσει και πώς φαίνεται σε αυτό το σημείο. Πώς το έχουμε πλέξει, πώς αναδεικνύεται και κάνει την εμφάνισή του η δομή μας αυτή. Εντυπωσιακή, πάρα πολύ όμορφη. Είναι ένα σειρές όπως τη βλέπουμε. Φανερό το μοτίβο μας, εμφανές, με τα τοξάκια του εδώ πέρα και τα κυκλάκια του. Πάρα πολύ όμορφο και τα χρώματά μας, πως το ένα διαδέχεται το άλλο. Πολύ ωραία αυτή η ασπρόμαυρη απόχρωση ως επί το πλείστον. Ταιριάζει με όλα πραγματικά. Αχ, πάρα πολύ όμορφο παιδιά, πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ εύκολα. Εγώ λοιπόν αυτό που θα κάνω τώρα είναι το κασκόλ μου, θα ενώσω τις δύο του πλευρές, οπότε θα είναι έτσι σαν τόξο, σαν κύκλο στο κασκόλ μου. Θα ενέσω τις δύο πλευρές και μετά θα είναι πιο εύκολο να το τυλίξουμε γύρω από το λαιμό μας. Περίπου 70 με 80 εκατοστά είναι σε μήκος το κασκόλ. Όποιος θέλει, κλείνει τις δύο πλευρές μαζί. Αν το κάνουμε αυτό, φροντίζουμε οι δύο πλευρές να εφάπτονται καλά-καλά και όταν θα τοποθετώ το βελονάκι μου στο πλεκτό μου, φροντίζω να περνάει μέσα και από τις δύο πλευρές και κλείνουμε με βουβό. Οπότε παίρνουμε νήμα και απλά κλείνουμε με βουβό. Και όταν παίρνω το νήμα, φροντίζω να επιστρέφει μέσα από τις δύο πλευρές. Ωραία. Οπότε πάμε να το κάνουμε έτσι μέχρι το τέλος. Ολοκληρώνει σιγά σιγά το κασκόλ μου και είμαι ανυπόμονη να το δω πώς θα μοιάζει το τελικό του αποτέλεσμα. Λοιπόν, έχω φτάσει εδώ στο τέλος, ολοκλήρωσα με το βουβό και εντάξει λίγα εκατοστά μείνανε από το νήμα. Θα το κόψω εδώ πέρα και θα ασφαλίσω την πλευρά μου. Κάνω και ένα κόμπο, βασικά να ασφαλίσω να τραβήξω το νήμα μου. Και εδώ λοιπόν κάνω έναν κόμπο για μεγαλύτερη ασφάλεια, έτσι ωραία ωραία. Και αυτή είναι η εσωτερική πλευρά του κασκόλ, να δούμε πώς φαίνεται και εσωτερική πλευρά του κασκόλ, να δούμε και την εξωτερική πώς τα φαίνεται. Φαίνεται πραγματικά πολύ επαγγελματική η δουλειά μας, πολύ εντυπωσιακό το αποτέλεσμα, ό,τι πρέπει είναι για τις μέρες που θα αρχίσουν να δροσίσουν, για το φθινόπωρο και για το χειμώνα. Ελπίζω να σας αρέσει και εσύ πάρα πολύ αυτό το σχέδιο και να μου το δοκιμάσετε, να βρήκατε χρήσιμο το βίντεο. Κάντε like, μια εγγραφή στο κανάλι μου και περιμένω στα σχόλια τις εντυπώσεις σας. Φιλάκια πολλά! Γεια!